Πάμε τώρα και πάλι στη Βουλή, στην Πινελόπη Γκάλιο, για να δούμε πώς ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, Πινελόπη. Ψηφίστηκε καταρχήν να πούμε, 51 ψήφους υπέρ, 46 κατά και ένα παρόν από τον ανεξάρτητο Νικήτα Κακλαμάνη. Δεν είχαμε εκπλήξει. Δεν είχαμε καμία έκπληξη. Απλά να σας πω ότι απουσίαζε η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, και επί τόπου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αντικαταστάθηκε από τον Υπουργό, τον Γιάννη Μανιάτη. Κάτι που προκάλεσε προστριβές μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αλλά έληξε το ζήτημα εκεί, καθώς ο κανονισμός προβλέπει και τέτοιου είδους αντικαταστάσεις σταθερινά. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι αμέσως μετά την ψηφοφορία, η Ραχίλ Μακρύ πήρε το λόγο και ανακοίνωσε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες καταθέτουν πρόταση για δημοψήφισμα. Είναι η πρώτη πρόταση που κατατίθεται επισήμως. Ακριβώς πρόκειται για την έκτη πρόταση με βάση αυτές που έχουν προαναγγελθεί. Έχει πρωτοκολληθεί ήδη, να σας πω, η πρόταση. Είναι πολύ λιτή και ουσιαστικά ζητά να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες αν εγκρίνουν το εν λόγω νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ. Από εκεί και πέρα, από αύριο γυρνάμε σελίδα. Αναμένονται οι υπόλοιπες 5 προτάσεις με βάση τις προαναγγελίες που έχουμε. Και εφόσον ζητηθεί, ποια θα είναι η απόφαση και η γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής για το αν αυτές προτάσεις που θα κατατεθούν είναι ομοειδής ή όχι. Να σε ευχαριστήσω, Πινελόπη, και πάμε να δούμε εδώ, κυρίες και κύριοι, την αντιπαράθεση που είχαν σήμερα επί της ουσίας του νομοσχεδίου Τσίπρας και Μανιάτης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε στο μεταξύ λίγο αργότερα και από το βήμα του συνεδρίου του Economist, απορρίπτοντας παράλληλα την έκκληση για συνένεση που είχε απευθύνει νωρίτερα ο Γκίκας Χαρδούβελης. Με τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής που ξεδιαλύνουν πρακτικά ζητήματα όπως το πού θα περιέλθει η γη των υλικών εκτάσεων που θα παραχωρηθούν στον ιδιώτη μετά την περίοδο εκμετάλλευσής τους, καθώς και για την πλήρη δέσμευση του επενδυτή απέναντι στους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες, υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πώληση της μικρής ΔΕΗ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο υπουργός περιβάλλοντος διασταύρωσαν τα επιχείρηματά τους, με τον Αλέξη Τσίπρα να υπερτονίζει ότι δεν θα δεχτεί τελεσμένα. Πιστεύει αλήθεια κανείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές της συμπολίτευσης, ότι εμείς εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή την ιστορία, θα είμαστε οι χρήσιμοι, οι λυθοί? Πιστεύει κανείς ότι εμείς θα σπεύσουμε να επομιστούμε το βάρος μιας κατεστραμμένης οικονομίας, μιας εκποιημένης χώρας, θεωρώντας όλα αυτά τα εγκλήματα τετελεσμένα? Για να σας αφήσουμε να παίξετε και το τελευταίο σας χαρτί, όπως φανερώνουν τα τζιμάνια, σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, της περιβόητης αριστερής παρένθεσης. Η ΔΕΗ τις τελευταίες δεκαετίες έπαιξε ένα πολύ σπουδαίο ρόλο. Μπορώ να ερμηνεύσω ότι ομολογείται πως οι πολιτικές μας στην ενέργεια και ιδιαίτερα στη ΔΕΗ τα τελευταία 40 χρόνια ήταν απολύτως επιτυχείς και κατά συνέπεια αυτή η πολιτική οδήγησε τη χώρα σε θετικούς δρόμους ανάπτυξης. Δεν έχετε σκοπό, φεύγοντας, να παραδώσετε κράτος. Παραλάβατε κράτος, θα παραδώσετε αποικία. Ακόμα και ο Πάρης Κουκουλόπουλος, που αρχικά είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του, έκανε στροφή 180 μοίρες και τελικά υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Και να πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, κύριε Υπουργέ, από την εξέλιξη που έχει υπάρξει στο νομοσχέδιο. Πολύ απλά, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, το νομοσχέδιο που σε λίγες ώρες θα ψηφιστεί δεν έχει καμία σχέση με το νομοσχέδιο που είχε δοθεί στη δημοσιότητα πριν από τρεις εβδομάδες. Στο ΙΠΚΑ όμως προβαίνει αποκλειστικά σε άστοχες κινήσεις, αποσπασματικές, αντιαναπτυξιακές και κυρίως σε κινήσεις που φαίνεται να είναι δέσμιες ιδιωτικών συμφερόντων. Λίγη ώρα αργότερα, ο Αλέξη Τσίπρας επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση με αιχμή το θέμα της ΔΕΗ, απορρίπτοντας κάθε πιθανότητα συνένεση σε κεντρικά ζητήματα της οικονομίας. Η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά δεν θέλει συνένεση για να διαπραγματευτεί το χρέος. Θέλει συνένεση για να εμβαθύνει στην ίδια στρατηγική, τη στρατηγική του μνημονίου, τη στρατηγική της λιτότητας. Θέλει, με δύο λόγια, συνυπογραφή και από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέχεια της στρατηγικής των μνημονίων. Θέλει συνοδοιπόρους για να εφαρμόσει ήδη υπογεγραμμένα και συμφωνημένα προαπαιτούμενα. Ας λέμε λοιπόν λιγότερα στην παρούσα φάση για εκλογές και περισσότερα για το μέλλον της χώρας μας και για την έβρεση κοινού τόπου.